Λοιπόν, έχω κάνει claim τα Rivals Rewards. Εδώ έχω τα 284 plus player picks. Εκεί 88 Endler. Τελείωσα Elite Division. Πρέπει να έχω πέσει τώρα κάποια κατηγορία. Και ποιο να πάρω τώρα? Πάρω τον Trent. Ας τον έχω. Λοιπόν, πριν ανοίξουμε τα υπόλοιπα packs, πάμε να δούμε το καινούριο season που έχουν βγάλει. Να δούμε τι έχουν βγάλει. Και έχουμε το 80 plus player pick. Εδώ μερικά τύφος είναι αυτά. 81x2. Έχουμε Merlin Future Stars, μια μέτρια κάρτα. Και άλλα τύφος. Εδώ 81x2, 82x2 τύφος. Αυτή η κάρτα φαίνεται πολύ ωραία. Είναι 4-3. Οκ, παίζει και right mid. Εντάξει, οκ. Θα ήταν καλύτερη κάρτα σαν face card. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι usable. Εδώ 83x2, τύφος, 83x3. Οκ. Αυτό τι... Α, οκ. Εδώ μάλλον 85x7. Νομίζω, καλύτερα, για φόντερ. 84x2, 85+, τύφο, 84x4, 85x10 ή 87x4. Αυτή τη φορά μάλλον 85x10. Την άλλη φορά 87x4 την πάτησα. Τύφος 50k pack, 84x5, 85x3. Και εδώ έχουμε Figo. Πάλι pick Fantasy Team. Αυτό το Fantasy Team τι είναι? Δεν έχω ιδέα τι είναι το Fantasy Team. Και 84x20. Μάλλον 84x20, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τα Rivals Rewards. Είναι 2 Mega Pack, 2 50k Pack και είναι 84x10 νομίζω. Που θα δω αν θα το ανοίξω, γιατί δεν έχω που να βάλω το folder. Εδώ δεν έχουμε τίποτα, είναι 80 διάρης. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο Mega Pack. Εδώ έχουμε Future Stars. Κροατία, CM, απρανό Modric μαζί με... Είναι διπλό. Μαζί με Lemuel για πολλωστή φορά. Οκ, ξαναλέω, τουλάχιστον βλέπουμε το flare εδώ πέρα του. Α, την ξεφορτώθηκα μάλλον. Οκ, μάλλον το χρησιμοποίησα σε κάποιο SBC. Επειδή ήξερα θα την ξανατύχω. Πάμε να ανοίξουμε και τα 250k. Εδώ έχουμε Ισπανία, CM. Είναι ο Luis Alberto. Οκ. Πάμε και στο δεύτερο 50k. Αυτό είναι χρυσό. Ισπανία, CM. Πάλι. Back to back Luis Alberto. Οκ. Λοιπόν, κράφτρα και 20-80 plus player picks να ανοίξουμε. Να μαζέψω και λίγο fodder για τα packs, τα upgrades που έχει κάθε μέρα. Εδώ έχουμε Future Stars. Είναι η Lemuel. Θα την πάρω. Πριν το πω, εμφανίστηκε. Και χάθηκε το hype. Λοιπόν, πάμε κουλιμπαλί. Ξεκινήσαμε τέλεια με Future Stars. Λιβάκοβιτς. Δεν, εδώ πέρα ό,τι μαζέψω από 81 μέχρι 84 είναι τέλειο για τα upgrade packs, γιατί έχω ξεμείνει. Αφού το κάνουμε κάθε μέρα. Και αυτά μας δίνει μέχρι τώρα. Οκ, Νάτσο. Εδώ έχουμε Κανσέλο, 86. Έχουμε το δεύτερο walkout μετά την Future Star που βγάλαμε. Εδώ Σαλβάι. Ελνεσίρι. Και Ρομέρο. Και πάμε και στην επόμενη σελίδα. Και άλλη Future Star. Γκιουλέρ. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για αυτήν την κάρτα. Είχα ακούσει πολύ καλά πράγματα για αυτήν την κάρτα όταν είχε πρωτοβγεί.
Από ό,τι φαίνεται έχει πέσει πάρα πολύ, έχει πάει 65K. Έχει διπλό playstyle plus, είναι 4-4. Παίζει και right wing και CM. Εντάξει, έχει πολύ καλό dribbling, αλλά η υπόλοιπη κάρτα είναι αρκετά μέτρια. Έχει και τα δύο playstyle plus. Οκ. 89 rating όμως. Ζορζίνιο. Εδώ πάρουμε Botman. Και πάμε στα τελευταία 5. Αυτόν παιδιά έχουμε να τον βγάλω πάρα πολύ καιρό. Εδώ έχουμε Provendel. Bernardo Silva. Τον πάω να τον βάλω πού όμως. Αυτή εδώ που δεν μπορώ να πω το όνομά της. Και πάμε στο τελευταίο. Έχουμε διπλό walkout. Θα ήταν πιο να μας τα δένει σε ξεχωριστά. Θα πάρουμε την Pajor, Pager, Pajor, όπως λέγεται. Καθόλου άσχημα θα πω. Για 20 picks έχουμε 2 future stars, 86-89, 88-87 walkout. Και πρέπει να έχουμε κι άλλο ένα, τον Cancelo. Καθόλου άσχημα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τα 3-85x2. Και ξεκινάμε με Future Stars, είναι Αγγλία, Cam, Liverpool, δεν έχω ιδέα. Είναι ο Elliot, 89 με διπλό PlayStar Plus, δεν ξέρω αν αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί ενθουσιάστηκα από τον Arda Güler και εν τέλει δεν ήταν τίποτα. Για να δούμε πόσο πάει ο Elliot. Ναι, δεν πάει. Αλλά φαίνεται πολύ fun to play κάρτα. Ειδικά μέσα στη Liverpool που είμαι και εγώ. Οκ. Okay. Μπορώ να τη βάλουμε σε καμιά έτσι φαν ομάδα. Πάμε να ανοίξουμε το δεύτερο 85x2. Και αυτό είναι Future Stars. Είναι Γαλλία, center back. Α, πρέπει να είναι Renard, διπλό. Μαζί με την κύρμα. Οκ. Okay. Τουλάχιστον είναι διπλό walkout. Πάνε πολύ καλά αυτά τα pack τελευταία. Και πάμε και το τρίτο. Εδώ είναι χρυσό. Είναι Πολωνία. Goalkeeper είναι ο Σέσνη. Και δεν θα είναι. Α, θα είναι διπλό. Μαζί με την bronze. 86-87. Αυτά τα packs με έχουν πάει τελευταία πολύ καλύτερα από τις άλλες φορές. Τα 84x5 δεν θα τα ανοίξω. Γιατί δεν θα έχω που να βάλω το folder πραγματικά. Θα ανοίξω το 84x10 για κλείσιμο. Είναι Inform, είναι Ολλανδία, Striker. Οκ. Και δεν είναι και διπλό, που είναι πολύ κακό, πάρα πολύ κακό. Και έχουμε 85 face card. Πάρα πολύ κακό. Ουσιαστικά έχουμε Foden 85 και όλοι οι άλλοι 84. Οκ. Τι θα αλλάξω, δεν τα ανοίξω, δεν θα έχω καθόλου που να τα βάλω. Ήδη έχω σκοτώσει λίγο Foden. Δεν ήξερα που να μπει. Θα ανοιχτούν τα υπόλοιπα στην Team 2 και ίσως αν μας δώσουν και κάτι άλλο θα μπορούμε να κραφτάρουμε. Κανένα icon pick, κανένα icon pack, δεν ξέρω τι μπορούν να βγάλουν. Κάντε ένα like στο βίντεο μας σας άρεσε. Κάντε και ένα subscribe στο κανάλι, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.